Με κάθε μέσο και κάθε τρόπο προσπαθούν να τρομοκρατήσουν τους πολίτες για να επιβάλλουν τον μαζικό υποχρεωτικό εμβολιασμό για όλους, κυβέρνηση και τηλεγιατροί. Τα τελευταία 24 ώρα οι γνωστοί ειδικοί έχουν βγει στους τηλεοπτικούς μας δέκτες και ζητούν να γίνει άμεσα υποχρεωτικός ο εμβολιασμός, παρόλο που τα συγκεκριμένα εμβόλια δεν δείχνουν να πιάνουν τη μετάλλαξη όμικρον. Έτσι, την εμφάνισή του στην κρατική τηλεόραση έκανε και ο σύμβουλος του Αλέξη Τσίπρα, Γρηγόρης Γεροτζιάφας, ο οποίος ζήτησε τον μαζικό καθολικό εμβολιασμό των παιδιών. Δεν έδωσε καμία εξήγηση για αυτή του την πρόταση. Και κανείς από τους δημοσιογράφους δεν τον ρώτησε γιατί αποφάσισε να προτείνει μαζικό εμβολιασμό για παιδιά 12 ετών. Δεν είναι ώρα για ψευδεστήσεις, αλλά για μαζικό καθολικό εμβολιασμό και στα παιδιά, τόνισε ο καθηγητής αιματολογίας του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Η πίεση προέρχεται από ανεμβολία στους πολίτες ή από πολίτες που έχουν κάνει μόνο τη μία ή τις δύο δόσεις, είπε ο Γρηγόρης Γεροτζιάφας, ο οποίος πλέον μάλλον θεωρεί τους εμβολιασμένους με δύο δόσεις ως ανεμβολίας τους. Σχολιάζοντας περαιτέρω την επέλαση της μετάλλαξης όμικρον του κορονοϊού, ο κ. Γεροτζιάφας αναφέρθηκε και στην υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού, για την οποία επεσήμανε πως αν δεν συνειδητοποιήσουμε ότι αυτή πρέπει να είναι η στρατηγική, θα βρεθούμε ξανά με την πλάτη στον τοίχο, ενώ πρόσθεσε ότι τα εμβόλια είναι τεράστια επανάσταση. Μάλιστα, θεωρεί πως με τους εμβολιασμούς το νέο κύμα θα καμφθεί Φλεβάρι-Μάρτι, χαρακτηρίζοντας ως έσχατη λύση το lockdown, εφόσον υπάρχει εθνικός σχεδιασμός επιδημιολογικής επιτήρησης και μέτρων.